Κύριε Αντιδήμαρχε, βλέπουμε ότι κάνετε έργα, κινείστε συνεχώς, βλέπουμε μικρές και μεγαλύτερες παρεμβάσεις. Θέλουμε όμως να γνωρίζουμε και τα επόμενα βήματα και τις εξελίξεις των έργων, όπως για παράδειγμα η βιοκλιματική βιβλιοθήκη. Θα θυμάστε ότι είχαμε γράψει ότι ολοκληρώθηκε το έργο των τεχνικών υπηρεσιών, ακολούθησε η υπηρεσία Πρασίνου. Τώρα σε ποιο στάδιο βρίσκεται η βιοκλιματική βιβλιοθήκη? Ναι. Θα μου επιτρέψετε λίγο να πω δύο κουβέντες. Βέβαια ο χρόνος δεν θα μας το επιτρέψει σήμερα, ότι θα πρέπει να γίνει μια κουβέντα για ποιοι είναι οι στόχοι, οι γενικότεροι, για διάφορα προγράμματα τα οποία είτε βρίσκονται σε ένα στάδιο διοικητικό όριμο ή λίγο πριν να γίνει ένα έργο όριμο. Και αυτό καταλαβαίνουν αυτοί οι οποίοι γνωρίζουν τι σημαίνει ένα έργο όριμο. Άρα λοιπόν θα πρέπει να μας δώσετε το χρόνο να κάνουμε μια κουβέντα πάνω σε αυτά τα έργα, τα οποία είπα λίγο πριν, που μόλις ανοίξει το νέο ΕΣΠΑ ή το σημερινό ΣΕΣ, το οποίο θα ονομαστεί κατά πάσα πιθανότητα, ή σε άλλο μεγάλο πρόγραμμα το οποίο ακούει στο όνομα δημοσίων επενδύσεων, να ενημερώσουμε λίγο τους συνδημότες μας ποιοι είναι οι στόχοι μας και πού βρισκόμαστε με αυτά τα μεγάλα έργα, τα οποία αντιλαμβάνεστε ότι ένα μεγάλο έργο βεβαίως έχει να κάνει με την υποδομή, αλλά έχει να κάνει και με την ανάπτυξη, την οποία έχουμε και στοχεύουμε πει πάρα πολλές φορές. Έτσι λοιπόν, αυτό ήθελα να το πω στο τέλος, πριν να σας απαντήσω σε αυτό, θα μας δώσετε τη δυνατότητα να πούμε μερικά λόγια πάνω σε αυτό το κομμάτι, το οποίο έχει γίνει μια πάρα πολύ μεγάλη δουλειά, μια τιτάνια δουλειά, με όλους τους συνεργάτες της Τεχνικής Υπηρεσίας εδώ, με το Γενικό Γραμματέα, με τους αντιδημάρχους και κυρίως με το Δήμαρχο. Να απαντήσω στο ερώτημά σας, θα ήθελα να πω, το είπα και στο προηγούμενο συμβούλιο, εγώ ενδεχομένως να βγάλω και μια ανακοίνωση, η οποία πλέον δεν θα ξανασχοληθούμε, διότι δεν πρέπει να ασχοληθούμε με τα συγκεκριμένα έργα, με τη βοήθεια πλέον των συνεργατών μας, όλων της Τεχνικής Υπηρεσίας και βεβαίως με τη βοήθεια του Αντιδημάρχου του Σωτήριου του Πέρα, ολοκληρώθησαν οι εργασίες στον περιβάλλοντα χώρο, τόσο της βιβλιοθήκης του Δήμου Λουτρακίου Περαχώρας, όσο και για το Πνευματικό Κέντρο Περαχώρας. Έγινε μια δουλειά η οποία θα τη δείτε και πιστεύω ότι οι περισσότεροι την έχετε δει. Είναι μια δουλειά η οποία προσδίδει μια ιδιαίτερη αξία στα κτίρια. Μιλάμε για δύο υπερσύγχρονα κτίρια, τα οποία από διαφορετική προσέγγιση το καθένα θα προσδώσει τα ωφέλη. Το Πνευματικό Κέντρο θα προσδώσει ωφέλη στον πολιτισμό και ό,τι έχει να κάνει γύρω από αυτό το κομμάτι, και η βιβλιοθήκη στη γνώση. Πιστεύω ότι αυτά τα δύο κτίρια, μετά από πάρα πολύ κόπο και με μια στασιμότητα, έλαβαν τέλος. Έχουν το Πνευματικό Κέντρο Ιδιαίτερα της Περαχώρας, αυτό το οποίο μας ταλαιπώρησε η ΔΕΗ, το έχω ξαναπεί, επί 6 μήνες έλαβε τέλος και αυτό. Και αυτό το οποίο εμείς πλέον είμαστε υποχρεωμένοι σαν Δήμο να κάνουμε, είναι το επόμενο στάδιο, το οποίο είναι να γίνει η παράδοση προς χρήση και να φτιάξουμε έναν κανονισμό λειτουργίας για να μπορέσουν αυτά τα δύο κτίρια πλέον να μπουν σε μια τροχιά αξιοποίησης. Επίσης, αν θα πρέπει και για ένα λεπτό να πω, διότι πολλοί με ρωτάνε τι γίνεται και με τον Μπόρι Βάζ, είναι το κτίριο το οποίο βρίσκεται του Δήμου στην παραλία. Αυτό το έργο πραγματικά θέλει ακόμα μια πρόσθετη εργασία, που κατά τη δική μου άποψη είναι γύρω στο 30%. Εκεί ο ανάδοχος θα πρέπει να συνειδητοποιήσει ότι μέχρι τέλος του χρόνου έχουμε το πρόγραμμα σε εξέλιξη. Οι εργασίες οι οποίες εναπομένουν είναι περίπου τις 380.000 και αντιλαμβάνεστε, δεν παρεμβαίνουμε σαν Δήμος για να μην χάσουμε τα λεφτά του προγράμματος, τα οποία είναι ενταγμένο ήδη το έργο στο πρόγραμμα Θυσία. Είναι κάτι ανάλογο σαν το λιμάνι, το οποίο το παλέψαμε με το πρόγραμμα για να μην διαθέσει ο Δήμος εξιδίων χρήματα. Πιέζουμε προς πάσα κατεύθυνση, δεν συμφέρει κανέναν
να έρθουμε αντιμέτωποι με διάφορα γραφειοκρατικές διαδικασίες του τύπου εντολών, ειδικών εντολών και ό,τι αυτό μπορεί να προκύψει από τον νόμο. Ξέρετε ότι υπάρχουν διάφορα διοικητικά στάδια που έναν εργολάβο τον εγκαλίζει να έρθει στο έργο, κάνει σε ένα δεύτερο διοικητικό στάδιο και το ξέρετε το τρίτο πολύ καλά ποιο είναι. Δυστυχώς δεν συμφέρει κανένα να προβούμε σε τέτοιες είδους διαδικασίες. Βέβαια, αν θα το θελήσει και το απαιτήσει το ίδιο το έργο, θα το κάνουμε. Αλλά συμφέρον του Δήμου είναι να μπορούμε να εξαντλήσουμε τα λεφτά του προγράμματος. Τίποτα παραπάνω, τίποτα λιγότερο, τίποτα περισσότερο. Για το νέο λύκειο. Για το νέο λύκειο έχω αναφερθεί επανειλημμένως. Πραγματικά έχουμε μια στασιμότητα εκεί. Έχουμε και εκεί ακριβώς αυτό το οποίο εγώ κατά καιρούς λέω, ότι όλοι οι ανάδοχοι εργολάβοι έχουν μια ασθένεια. Δεν ξέρω, δεν μιλάω πάντα για όλους, για να με συγχωρέσουν κάποιοι εργολάβοι που παίρνουν δημόσια έργα, αλλά οι περισσότεροι όμως δεν ξέρω γιατί μας ταλαιπωρούν κατά αυτόν τον τρόπο, ενώ είναι υπόχρεοι να τελειώνουν και να ολοκληρώνουν τα έργα τόσο ποσοτικώς όσο και ποιοτικά. Το λύκειο λοιπόν του Λουτρακίου, θα μου επιτρέψετε να μην αναφερθώ περισσότερα, λύνεται και αυτό το πρόβλημα. Έπρεπε να είχε λυθεί από την προηγούμενη εβδομάδα. Δεν τα καταφέραμε όμως, αλλά πιστεύω ότι μέσα σε αυτήν εδώ τη εβδομάδα θα λυθεί και το λύκειό μας, θα έχει έναν νέο ανάδοχο, ο οποίος έχουμε κάνει και εμείς την ερευνά μας, ότι διαθέτει όλα αυτά τα προσόντα για να ολοκληρώσει το λύκειο. Και πιστεύω ότι θα πάνε όλα καλά. Μας στεναχωρεί και το γνωρίζετε, στεναχωρεί και τον Δήμαρχο, στεναχωρεί και εμάς και στεναχωρεί όλους, διότι είναι ένα κτίριο το οποίο έχει να κάνει με την εκπαίδευση και πρέπει να δώσουμε πάρα πολύ μεγάλη σημασία και καταλαβαίνετε το βάρος των ευθυνών μας για να ολοκληρώσουμε αυτό το κτίριο. Επίσης πρέπει να γνωρίζετε όλοι και να γνωρίζουν όλοι οι φίλοι και οι φίλες ότι τα χρήματα αυτά είναι επίσης από πρόγραμμα και δεν θα πρέπει να χαθεί ούτε μία δραχμή. Ευελπιστούμε, κάνουμε τιτάνιες προσπάθειες για να μην χαθεί ούτε ένα ευρώ από το πρόγραμμα, διότι αν χαθεί έστω και ένα ευρώ θα πρέπει να έρθει ο Δήμος να αντικαταστήσει αυτό το ένα ευρώ για να υλοποιηθεί. Όταν λέτε, επειδή το λέτε και το ξαναλέτε, να μην χαθεί, δηλαδή πώς μπορεί να χαθεί, δεν είναι όλοι ενήμεροι, τι πρέπει να συμβεί για να χαθεί και τι προσπαθείτε να αποτρέψετε. Αυτό το οποίο συμβαίνουν με τα έργα τα οποία υποστηρίζονται από διάφορα προγράμματα, γνωρίζετε ότι στα συμφωνητικά δημιουργούμε κάποιες υποχρεώσεις έναντι του εργολάβου προς εμάς και το αντίστροφο. Εμείς θα πρέπει οι υποχρεώσεις μας να είναι τέτοιες οι οποίες να πληρώνουμε τις εργασίες και η άλλη πλευρά να είναι σε ένα χρονικό περιθώριο παράδοσης όπως το συμφωνητικό ορίζει. Αν για παράδειγμα το λύκειό μας δεν θα είναι εκτελεστό μέχρι τη λήξη της προθεσμίας του χρόνου, τότε οι ανεκτέλεστες εργασίες οι οποίες θα μείνουν πέρα από τον ορίζοντα το χρονικό αυτό, φαντάζεται ότι αντιλαμβάνεστε ότι το πρόγραμμα πλέον δεν θα είναι διαθέσιμο να πιστώσει το υπόλοιπο των εργασιών, οπότε για να μπορέσει να ολοκληρωθεί το κτίριο, το οποιοδήποτε κτίριο, είτε είναι λύκειο, είτε είναι λιμάνι μας, είτε είναι Μποριβάζ, είτε είναι ένα άλλο έργο το οποίο υποστηρίζεται από κάποιο πρόγραμμα, για να ολοκληρωθεί θα πρέπει ο Δήμος να βάλει πλέον χρήματα από τα ταμεία του. Να ρωτήσω κάτι, αν δεν είναι με υπαιτιότητα του Δήμου και είναι με υπαιτιότητα του εργολάβου, ο εργολάβος δεν πρέπει να έχει αυτή την ευθύνη? Ή δεν είναι τόσο απλό? Επειδή θα πρέπει να είναι ξεκάθαρο αυτό, γι' αυτό και γίνονται όλες οι συζητήσεις σε ανθρώπινο επίπεδο και διότι αντιλαμβάνεστε το ότι αν ο Δήμος κάνει έναν εργολάβο έκπτωτο, τι σημαίνει πρακτικά? Πρακτικά σημαίνει το ότι εμείς θα πρέπει να ρίξουμε την εγγυητική του, θα κάνει ο εργολάβος από την άλλη πλευρά μια προσφυγή επ' αυτού, θα δικαστεί μετά από 2 χρόνια. Αν και εφόσον δικαιωθούμε εμείς, θα πρέπει να διαλύσουμε την εργολαβία, θα πρέπει οι ανεκτέλεστες εργασίες να μελετηθούν εξ αρχής, διότι καταλαβαίνετε ο χρόνος ο οποίος θα έχει ήδη επέλθει θα έχει αλλοιώσει μερικά πράγματα ή θα έχουν αλλάξει τιμές αν θέλετε.
να κάνουμε τη διαδικασία του ανοιχτού διαγωνισμού, να γίνουν πάλι οι τυχόν εστάσεις και να έχουμε ένα νέο ανάδοχο σε ένα έργο το οποίο θα έχει πλέον νεκρωθεί για τρία, ίσως και 3,5 χρόνια, ίσως και 4 χρόνια πολλές φορές. Άρα είναι προτιμότερο αυτόν τον δρόμο τον οποίο επιλέγουμε εμείς σαν νέα δημοτική αρχή, με πρωτοβουλία πάντα και με συμφωνία όλων των εμπλεκομένων, να μπορούμε τα θέματα αυτά να τα λύνουμε ανθρώπινα και να μην προβούμε σε αυτές τις διαδικασίες. Από την άλλη όμως ο εργολάβος θα υποστεί μια πάρα πολύ μεγάλη ήττα, με την έννοια του ότι δεν θα μπορεί να πάρει πλέον δημόσιο έργο για 10-15 χρόνια, αν θυμάμαι, θα χάσει μια εγγυητική που η τράπεζα μετά θα το κυνηγάει. Υπάρχουν πάρα πολλά πράγματα τα οποία εμπλέκονται δικαστήρια και δεν θα πρέπει να εμπλακούμε. Εμείς θα πρέπει να εξαντλήσουμε όλα αυτά τα περιθώρια για να μπορούμε να ολοκληρώνουμε τα έργα. Εάν όμως δούμε ότι πραγματικά ένα έργο δεν έχει άλλα περιθώρια, τότε ενδεχομένως να μπούμε σε αναγκαστικά μέτρα τα οποία ο νόμος ορίζει και είμαστε υποχρεωμένοι, αν θέλετε, και να τα επιβάλλουμε. Όμως και εγώ δεν είμαι αυτής της σκέψης ότι θα πρέπει να μπαίνουμε απευθείας αναγκαστικά μέτρα με το παραμικρό. Διότι οι καιροί είναι δύσκολοι. Ξέρετε πάρα πολύ καλά ότι τα capital controls έβγαλαν πάρα πολλούς εργολάβους σε πτώχευση. Γνωρίζετε ότι πλέον και οι εργολάβοι, όταν πάνε και παίρνουν πλέον υλικά, πρέπει να προπληρώνουν πολλές φορές, και αν δεν προπληρώνουν θα πρέπει η διαδικασία του αντικειμένου να είναι σε cash μορφή, ενώ παλιότερα, ας πούμε, είχαν μια πίστοση από έναν εργοστάσιο αλουμινίου για παράδειγμα και 6 μήνες, οπότε υπήρχε το χρονικό περιθώριο να δουλευτεί ένα έργο, να τιμολογηθεί, να πιστωθεί, να εκταμευτεί και να πάμε στο επόμενο βήμα. Αυτά πλέον δεν υπάρχουν, γι' αυτό και οι δυσκολίες είναι πάρα πολλές μεγάλες, και επαναλαμβάνω και πρέπει να το τονίσω, τα capital controls ήταν αυτά τα οποία μας έφεραν τα πάνω κάτω. Παρ' όλα αυτά όμως, εδώ είμαστε και οι άνθρωποι, αν έχουν αξιοπρέπεια και από τις δύο πλευρές και επιμένουν σε κάτι, όλα τελειώνουν και όλα θα πάνε καλά.